Για ακούστε μωρέ τώρα. Λοιπόν, να σας πω την έκπληξη. Την είδατε γραμμένη, κυκλοφόρησε, αλλά θέλω να σας την πω και ζωντανή. Δύο υπέροχες, ωραίες αγρυπνίες έχουμε. Ακούστε το λίγο. Γιατί θα έχουν χάρη και ευλογία μεγάλη. Την Κυριακή, 4 προς 5 του μηνός Ιουλίου, θα έχουμε αγρυπνία στο εκκλησάκι, στην εκκλησία μας, στο χωριό Άγιος Χαράλαμπος, και αυτή η αγρυπνία είναι γιατί η εκκλησία αυτή γιορτάζει. Είναι αφιερωμένη στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Ναι, είναι αφιερωμένη στον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, δεν είναι εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους. Και ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης δεν ήταν μικρός Άγιος. Ακούει, λέει, πολύ τις προσευχές. Και εκείνη την ημέρα τώρα η πρώτη έκπληξη. Θα έχουμε λείψανο του Αγίου Χαραλάμπους. Ήρθαν προχθές κάποιοι και μου είπαν, πάτερ, δώρο από τον παππού που ήταν παπάς. Λείψανο του Αγίου Χαραλάμπους. Θα σου το φέρουμε στην αγρυπνία. Να το προσκυνήσουμε όλοι και για να μας ακούσει ο Άγιος Χαράλαμπος. Θα αρχίσουμε στις 8.30, 12 και θα έχετε φύγει, θα έχετε κοινωνήσει. Όσοι θέλετε να κοινωνήσετε, εγώ θέλω να κοινωνήσετε όλοι. Μια αγκαλιά στο τέλος και φεύγουμε. Πρώτη αγρυπνία. Η δεύτερη αγρυπνία ακριβώς την άλλη Κυριακή, που είναι ξημερώνη του Αγίου Παϊσίου. 11 προς 12 Ιουλίου. Πάλι την ίδια ώρα, αλλά αυτή θα είναι εδώ στη Σαρακίνα. Τι ωραίος ναός, μωρέ, εδώ στη Σαρακίνα. Πόσο μου αρέσει και εμένα αυτός ο ναός. Λοιπόν, ελάτε 8.30 με 12.30. Και εδώ θα έχουμε πάλι μια μικρή έκπληξη. Έκθεση φωτογραφίες του Αγίου. Έχω ανέκδοτες φωτογραφίες πολλές με τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Μόνο όσοι θα έρχονται εδώ την ημέρα της μνήμης θα τις βλέπουν. Δεν σκοπεύω ούτε να τυπώσω βιβλίο, ούτε να κυκλοφορήσω τίποτα. Ελάτε εδώ να τις δείτε, να τις χαζέψετε, να λειτουργηθούμε, να κοινωνήσουμε πάλι, πάλι να κοινωνήσετε όλοι. Και άντε να είστε καλά. Να είστε καλά. Και κάθε Κυριακή θα λειτουργάμε εδώ. Και όποιος θέλει να με δει Κυριακή μετά τη λειτουργία, όλο τον Ιούλιο, δεν έχει άλλες μέρες. Τέλειωσαν οι μέρες, να πάει και ο παπάς λίγο να ξεκουραστεί, καμιά διακοπούλα λίγο κάπου να ράξει και ο παπάς. Όλοι να ξεκουραστείτε αυτό το καλοκαίρι. Και ξανά θα είμαστε μαζί από 1η Αυγούστου. Κάθε μέρα μετά τις παρακλήσεις μέχρι το 15 Αυγούστου. 15 μέρες δικό σας. Και μετά θα δούμε, μπορεί πάλι να ξαναδιακόψουμε λίγο. Άντε μωρέ, σας αγαπάω. Σας αγαπάω πολύ και σας περιμένω στις αγρυπνίες και τις Κυριακές της λειτουργίας.